Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη? Είναι όλα καλά ρε φίλε. Εσύ πώς είσαι? Κοίτα, υπάρχουν δύο εκδόσεις. Η έκδοση η σημερινή που γυρνάμε το επεισόδιο και η έκδοση να θα βγει το επεισόδιο. Για πες. Ελπίζω να βγει το επεισόδιο να έχω ξεμπερδέψει με τα δόντια μου γιατί... Όταν είπες δύο εκδοχές αυτό που πήγα να σχολιάσω είναι το αριστερό δόντι και το δεξί δόντι. Ναι, δεν είναι πολύ καλά η φάση, αλλά γενικά κατά τα άλλα καλά. Οκ, πολύ ωραία. Λογικά έχουμε κάνει και Docker Meetup χθες. Ναι, έχουμε κάνει χθες Docker Meetup ή έχουμε την Πέμπτη. Ή έχουμε ανακοινώσει χθες Docker Meetup. Ωραία. Εξαρτάται. Ναι. Ωραία, μου αρέσει. Εννοείται. Μου αρέσει αυτό που προβλέπω το μέλλον. Ναι. Κάπου το... Μπράβο, και μιας και λέγαμε, ήταν ένα tweet του Greek Analyst που δείχνει κάτι από τους Δελφούς και λέει This is where forecasting started. Ήταν τη θεία ρε παιδί μου και έλεγε τις φάσεις της. Καλό, καλό. Cool. Ναι, Docker Meetup εννοείται. Εντάξει, τα λέμε όλα αυτά. Δεν έχουμε στείλει μήνυμα για το χώρο ακόμα. Ελπίζω να μην φάμε πόρτα. Έχει πλάκα όμως αυτό. Ναι. Αν βγούμε σωστοί όμως, παιδιά, τα καταφέραμε. Δηλαδή... Προϊόν έχουμε ανακοινώσει μέχρι σήμερα που γίνει το επεισόδιο. Όχι. Θα δούμε. Ό,τι λέει το description, παιδιά. Όχι, εννοείται. Να το πούμε το προϊόν γιατί είναι διαθέσιμο, είναι online. Εντάξει, το έχουμε αναφέρει. Το έχουμε αναφέρει ήδη. Vaulty.tools. Δεν ξαναστέλνετε κωδικό σε email, παιδιά, που θέλετε να πάρετε από εξωτερικό άτομο που δεν έχει one password ή οτιδήποτε, κάποια credentials, κάποια ευαίσθητη πληροφορία. Είναι ό,τι πρέπει. Δεν θέλει και account για την ώρα, οπότε. Link. Εδώ έχουμε πλέον link ή όχι? Λογικά. Λοιπόν, είμαστε στο Partners Program, αλλά έχω κλείσει τα ads παντού. Αλλά δεν έχω δοκιμάσει να βάλω link εξωτερικό. Οπότε δεν ξέρω. Okay. Cool. Ναι, έχουμε προϊόν. Δεν το έχουμε ακόμα. Βασικά είναι εκεί και λειτουργεί. Δεν έχουμε χτίσει όλο το marketing γύρω από εκεί. Αλλά όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει μπορεί και ήδη έχουμε, νομίζω, 140 μυστικά πρέπει ήδη να έχουν μοιραστεί μέσα. Παραπάνω, αυτό. Ναι, όχι, τη στιγμή τώρα μιλάω. Δηλαδή μετά είναι εκατοντάδες, φίλοι. Wow. Ναι. Για πες. Γενικά μια χαρά. Τέλεια. Τι σε απασχολεί? Με απασχολεί λοιπόν ένα θέμα που με απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Πέρα από το δόντι μου. Να. Είναι το backwards compatibility, δηλαδή η συμβατότητα με παλιότερες εκδόσεις ενός κώδικα, ενός λογισμικού, ενός API. Και ποιο είναι το σημείο που τραβάς μια γραμμή και λες sorry, αλλά το πράγμα σου δεν θα παίζει. Και ποιες είναι οι περιπτώσεις που πρέπει να το τραβήξεις πάρα πολύ, ενώ ποιες είναι οι περιπτώσεις που μπορείς να το κάνεις λίγο πιο εύκολα, να σπάσεις αυτή την σύμβαση που έχεις. Ποια είναι η γενικότερη απόψη σου? Λοιπόν, με έχει απασχολήσει, θα σου πω, έχω διάφορες απόψεις γύρω από το θέμα, ανάλογα με το τι έχω μπροστά μου. Η πρώτη φορά που με απασχόλησε ήταν με το PlayStation. Ωραία. Γιατί είδα ότι το PlayStation 5 θα παίζει και παιχνίδια του PlayStation 4 και ότι ετοιμάζουμε και ένα software patch να παίζει και παιχνίδια του PlayStation 3. Φίλε, τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. By the way, μια μικρή παρένθεση, το PlayStation 5 είναι λίγο μεγάλο και είναι πιο μεγάλο το PlayStation 4 σε πάχος και στο έπιπλο που έχω στο σαλόνι... Με χωράει. Όχι ρε φίλε. Και το PlayStation 4 χωρούσε τέλεια, δηλαδή δεν... Ήταν το έπιπλο, τα είχα φτιάξει γιατί είμαι και λίγο μανιακός. Δεν μπαίνει όρθιο το 5. Δεν χωράει, επειδή είναι μικρό το έπιπλο, δεν έχω που να τα κουμπίσω, οπότε το έχω στο πάτωμα κάτω. Okay. Ναι, και μου χάλασε όλη την αισθητική. Τι να σου πω. Γιατί είμαι λίγο ξεσπασμένος, δεν θέλω καλώδια και τέτοια. Εγώ θα επιμείνω. Η καλύτερη κονσόλα είναι Nintendo Switch. Το σκέφτομαι. Για ανθρώπους που δεν παίζουν σοβαρά, έτσι. Το σκέφτομαι. Τώρα έχω αφήσει το παιχνίδι στη μέση. Παίζω Assassin's Creed Valhalla. Το οποίο έχει φοβερά γραφικά. Είναι βασικά. Τα γραφικά τα πανέρχομαι και στο θέμα. Απλώς να το βγάλω από μέσα μου. Όχι, πάμε, δεν πειράζει. Θα σου πω. Μου αρέσουν τα γραφικά, όχι επειδή τη βρίσκω και λέω έχει καλά γραφικά, αλλά όταν βλέπω, θα σου πω τι με τρελαίνει, όταν βλέπω ωραία τοπία, δηλαδή αυτό επειδή διαδραματίζεται στη Σκανδιναβία, δηλαδή έχει κάτι σημεία που είναι, ξέρεις, πάγι στα βουνά, θάλασσα με δειλινό και αυτά και το βλέπω στην τηλεόραση και λέω wow. Είναι πιο πολύ ταινία παρά παιχνίδι. Ναι, και είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι μαγευτικό, οπότε το χαίρομαι. Παρ' όλα αυτά. Περίμενε, πώς. Αυτό δεν μπορεί να το έχεις σε μια κονσόλα τύπου Switch. Δηλαδή το Switch ξέρει και λέει ότι δεν θα σου κάνω ποτέ αυτά τα γραφικά. Ισχύει και κάνει πάρα πολύ καλά και ήταν αυτό το οποίο ετοιμαζόμουν να σου πω. Αυτό είναι ένα πράγμα που χαίρομαι, που ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω στο Switch. Παρ' όλα αυτά έχω καιρό να παίξω. Έχω να παίξω από τότε που αποκλειστήκαμε με τα χιόνια. Switch ή PlayStation. PlayStation Switch δεν έχω. Okay. Απ' την άλλη, επειδή στο PlayStation μου αρέσουν και τα casual παιχνίδια, δηλαδή έπαιζα Crash Bandicoot 4, το οποίο είναι αρκετά πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα, να πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν τα casual παιχνίδια, δηλαδή μεγάλωσα με Super Mario, μεγάλωσα με βασικά η οδοντίατρός μου, η οποία με μεγάλωσε κιόλας, γιατί όταν λείπαν οι γονείς μου ήταν το διπλανό σπίτι τότε και πήγαινα εκεί, με έμαθα και παίζα Game Boy, οπότε αυτό είναι εμένα το, η πρώτη μου έτσι επαφή. Το σκέφτομαι το Switch για όλα αυτά τα παιχνίδια, τύπου Mario Kart και αυτά. Είχες Game Boy το χοντρό. Ναι, πράσινο. Πω. Μόνο γκρι δεν έγινε αυτό. Όχι. Εγώ το είχα πράσινο. Έγινε πράσινο, έβγαινε στο αυτό το διάφανο που βλέπεις μέσα τα. Αυτό είναι το color που λες εσύ. Νομίζω έβγαινε το color, έβγαινε σε ένα διάφανο το οποίο είχε όμως μια απόχρωση. Ναι, αλλά αυτό είναι το color. Ναι, το χοντρό έβγαινε σε ένα διάφανο. Ήταν δηλαδή πλαστικό. Όντως. Διάφανο. Plexiglass. Δεν είχα δει ποτέ. 99% σίγουρος, όχι 100%. Είχα αυτό, είχα βασικά το χοντρό, είχα το color και είχα και το SE. Το οποίο τι ήταν, το Advance SE, έτσι λεγόταν, το οποίο ήταν ίδιο με το Game Boy Advance, ή Advance δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, αλλά είχε φωτιζόμενη οθόνη. Και ήταν clamshell, άνοιγε η τέτοια. Ναι. Και εκεί είχα την παιχνιδάρα, το Wario 4. Super Wario 4. Παιδιά, είμαι τρελό φαν του Wario εντωμεταξύ. Ναι, είναι ωραίο. Μ' αρέσει πολύ παραπάνω από αυτό. Είναι ο παρεξηγημένος κακός του Mario. Και είναι χαζούλης, αυτό είναι που εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, ο Wario είναι χαζούλη, είναι έτσι, αλλά είναι ψιλοαγαθούλης, ρε παιδί μου, μπορώ να το πω. Ναι. Όχι, εγώ είχα color, δεν είχα το πρώτο. Θυμάμαι ότι το πρώτο ήταν η φάση που πηγαίναμε σε φίλους που είχαν μεγαλύτερο αδερφό ή αδερφή που είχε το χοντρό. Ναι. Για να παίξουμε. Είχα color μετά, το οποίο ήταν τύπου. Ένα χρόνο πρέπει να είσαι Παναγίτσα, ξέρω εγώ, να μην πει τίποτα η δασκάλα στο χωριό. Ναι, εννοείται. Για τέτοιο. Και μετά είχα το Cube. Είχες GameCube. Είχα, ναι, το οποίο ήταν νομίζω ένα που άνοιγε. Ήταν, όχι GameCube. Game Boy Cube νομίζω. Ήταν διαφορετικό αν πάμε καλά. Όχι, φίλε, το εσύ λες μάλλον που είχα εγώ. Όχι, ήταν ένα τετράγωνο το οποίο άνοιγε σαν flip phone. Αυτό σου λέω. Όχι, δεν έκανε slide. Όχι ρε, το άνοιξα flip phone, αυτό εννοούσα. Κλάμψελ. Κλακ. Αυτό ήταν πως το άνοιγα εγώ βασικά. Δεν λέγονταν Cube αυτό, κάτι με τετράγωνο ήταν. Το GameCube ήταν κονσόλα. Αυτό που λες είναι το Game Boy Advance, το SE που είχε τη φωτιζόμενη οθόνη. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Αυτή μαλαγία. Γαμάτο όμως ήταν. Ωραίο ήτανε. Ναι. Επίσης, μιας και λέμε για backwards compatibility, εκεί έπαιζαν όλα. Εγώ θυμάμαι ότι και μετά που οι κασέτες είχαν γίνει πιο μικρές, αν θυμάμαι καλά, πέραν και μεγάλες κασέτες και πλάι ξύχαν και παίζανε. Και επίσης οι κασέτες που δεν είχαν χρώμα του Game Boy επίσης παίζανε. Ναι. Αυτό ήταν γαμάτο. Λοιπόν, γενικά ξεκινάμε το βασικό από την πλευρά του καταναλωτή. Γαμάει. Εκτός βέβαια πάντα να σου δώσουν το option επειδή κοστίζει. Δεν κοστίζει να πας να βάλεις backwards compatibility, γιατί αν θυμάμαι καλά, το PlayStation 3 δεν έπαιζε παιχνίδια του PlayStation 2. Όντως. Είμαι αρκετά σίγουρος. Έπαιζε του ένα. Και γιατί το λέγανε αυτό? Λέγανε επειδή τα PlayStation έχουν διαφορά και στα τσιπάκια σημαντική. Δηλαδή κάθε φορά είναι τύπου πώς η Apple πήγε από Intel σε εμένα. Είναι τέτοιες οι διαφορές. Πρέπει να το κάνουν emulate σε σημαντικό βαθμό. Οπότε το PlayStation 1 λένε OK, μπορούσαμε να το κάνουμε emulate. Το PlayStation 2 δεν μπορούσαμε. Ήταν αρκετά πολύπλοκο για να γίνει emulate από το PlayStation 3. Αυτή θυμάμαι να είναι η δικαιολογία. Οπότε δεν ξέρω πώς θα παίρναν το PlayStation 3 που να παίζει PlayStation 2 αν είχε συν 100 ευρώ, για παράδειγμα. Ναι, κατάλαβα. Αυτό. Οπότε εξαρτάται το backwards compatibility γιατί γήπεδο μιλάμε. Δηλαδή, εσύ πώς το σκέφτεσαι, σε βιβλιοθήκες, σε software, σε services, σε τι. Λοιπόν, σε pricing. Μ' αρέσει. Κοίτα, δεις που θα βγει ωραίο επεισόδιο σήμερα από αυτό το θέμα που θεωρείς ότι είναι φλόμπα στην αρχή. Το θέμα είναι να δεις το. Το θέμα είναι να δεις το abstraction. Ναι. Για πες. Ωραία, μου αρέσει. Γενικά μου αρέσει όπως προσεγγίζουμε, που είναι ότι μας ενδιαφέρει η συνέχεια με σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ, εντάξει, προφανώς ήθελα να το ξεκινήσουμε, να το δούμε μάλλον πιο πολύ στο κομμάτι του software, γιατί εκεί πέρα ίσως μπορούμε να προσφέρουμε και να δώσουμε διαφορετικές. Εγώ ήθελα να δούμε τι θα ήθελες από μια βιβλιοθήκη, τι θεωρείς ότι είναι ok, για παράδειγμα, τι θα πει συνέχεια μιας βιβλιοθήκης, για παράδειγμα, είναι ok εγώ να κρατήσω security update στο Django 2, αλλά να μην είναι συμβατό με το 3. Πόσο συμβατό θέλω να είναι με το 3, πόσο να είναι το 2 με το 4. Που είναι μια βιβλιοθήκη. Μετά ένα API. Είναι ok να πω ότι μπορείς να βάλεις ένα version header και να βαράς για πάντα αυτό το API, το /v1 να παίζει πάντα με αυτόν τον τρόπο και μετά το v2 να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ή δεν είναι. Αυτό που γίνεται σε ένα CLI, τι γίνεται στον Docker. Θυμάσαι όταν ο Docker αποφάσισε να πει ότι δεν θα κάνεις Docker run, θα κάνεις Docker container run. Γιατί ήθελαν να βάλουν ένα namespacing στις εντολές κάτω από ένα resource. Ναι, το αγνοώ. Τι είναι το αγνοείς? Docker run κάνω. Ναι, αλλά κάποτε ήθελαν να το σπρώξουν πάρα πολύ και νομίζω είχαν να δοκιμάσει να βάζεις κάποιο environment variable και να ενεργοποιεί τα commands αυτά. Δηλαδή να σε πηγαίνει στην καινούργια. Και Docker PS κάνουμε, γιατί να κάνουμε Docker container, λες, δηλαδή πραγματικά για το Θεό. Μαζί σου, ούτε εγώ, αλλά πόσο εύκολο είναι να τα αλλάξει αυτό, πόσο εύκολο είναι να φύγεις τα μπαγκάζια εισαγωγικά που είχε μια παλιά εκδοχή. Αν πας και κάνεις ένα καινούριο Docker container, κάτι, subcommand, έχει να το βάλεις στο top level. Πόσο εύκολα καταλάβει ο άλλος ότι το Docker, ξέρω εγώ, RM είναι για container, ενώ το RMI είναι για image. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία εσύ ξέρεις κι εγώ γιατί το κάναμε όταν ήταν 10 εντολές, αλλά τώρα ξαφνικά μπαίνει κάποιος καινούριος. Τι εμπειρία πρέπει να έχει κάποιος ο οποίος δεν ήξερε Docker τα προηγούμενα 6 χρόνια, γιατί τον νοιάζει το ότι κάποιος έκανε Docker PS πριν. Ωραία. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Οκ. Λοιπόν. Έχεις εσύ ένα πρόγραμμα. Πάρε το Docker, ένα command line. Πάμε σε πιο έτσι hardcore αυτή τη στιγμή, πιο προγραμματιστικά. Οφείλεις αυτό το πράγμα να το εξελίσσεις. Και για να εξελιχθείς πρέπει κάποια πράγματα να τα αφήσεις πίσω. Okay. 100%. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα πρόγραμμα, ένα binary που έχει πάρει κάποιος και το εγκαθιστά, ένας τρόπος να το διαχωρίσουμε είναι αν αυτό είναι ένα επιπληρωμή προϊόν ή είναι κάτι δωρεάν το οποίο παίρνεις. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί όταν παίρνεις κάτι επιπληρωμή υπάρχουν κάποιες συνθήκες, μια σύμβαση η οποία λέει ρε παιδί μου, ξέρεις, τι προβλέπεται για τα λεφτά τα οποία δίνεις, updates, υποστήριξη, δεν ξέρω εγώ τι. Όταν παίρνεις κάτι δωρεάν όπως είναι το Docker CLI, είτε είναι open source είτε όχι, ο άλλος δεν σου χρωστάει τίποτα. Ναι. Αυτό πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, η ελευθερία που έχεις. Λοιπόν, θα σου πω, η ελευθερία που έχεις εσύ, σαν δημιουργός, χτίστης αυτού του software, τεχνίτης, είναι ότι έχεις τον τελευταίο λόγο για το που θα πάει. Okay. Και πρέπει να τον έχεις. Και κατά τη γνώμη μου, χωρίς να τρελάνεις τον άλλον, όσα περισσότερα μπαγκάζια μπορείς να αφήνεις πίσω, τόσο το καλύτερο. Γιατί αυτό το οποίο βγάζεις είναι, δηλαδή, έχει μικρότερη επιφάνεια. Όσο μικρότερη επιφάνεια, τόσο λιγότερα λάθη, τόσο λιγότερα κενά. Τώρα, αυτό ξεκινά το βασικό. Προφανώς θα υπάρχει κόσμος ο οποίος θα γκρινιάσει και λέει «Α, εγώ το χρησιμοποιώ και είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά μου και αυτά και θέλω να κάνω security update και δεν μπορώ γιατί...» δεν σου χρωστάει κανένας τίποτα. Απλά κάντο. Είναι καλύτερο για σένα να πάρεις ένα software το οποίο πλέον δεν έχει πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Βάλ το χρόνο, λέει, τα μάξω ότι πηγαίνεις για ακταίο. Και αυτό βαριέσαι να το κάνεις, γιατί μπορείς να πεις «Α, εγώ δουλεύω κάθε μέρα και πρέπει να είμαι στη δουλειά μου». Όχι, πάρε άδεια να το πας για ακταίο. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι στα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις εσύ που χρησιμοποιείς software. Πρέπει να το συντηρείς. Τώρα, προφανώς υπάρχουν άτομα και οργανισμοί που φτιάχνουν software που βγάζουν breaking changes κάθε λίγο και λιγάκι, εντάξει. Το λες, παιδί μου, ότι είναι και αντικίνητρο να χρησιμοποιήσεις αυτό το λογισμικό, αλλά δεν είναι τίποτα παραπάνω. Πού βρίσκεται η ισορροπία όμως μεταξύ του... Ωραία, πάμε για να το πιάσουμε από μια μεριά, γιατί ξέρεις, άμα το αφήσουμε τελείως σχήμα... Django. Μια φορά τους 9 μήνες. Ωραία. Πόσο αποδεκτό θεωρείς ότι είναι στο Django να σπάει κάτι από το 2 στο 3 και από το 2 στο 4? Πολύ. Κάτι, να σπάει σε κάθε έκδοση, κάτι. Okay. Και να εξελισσόμαστε μαζί του. Πάμε μαζί. Δηλαδή, είσαι εμπιστευτή, πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Εμπιστεύεσαι αυτούς που έχουν φτιάξει το Django για να βασίσεις την business σου πάνω σε αυτό. Τους εμπιστεύεσαι, λες ρε παιδιά, είναι καλό αυτό. Και έρχονται αυτοί και σου λένε σε 9 μήνες, ρε φίλε, αυτό που κάναμε πέρυσι, φέτος δεν είναι καλό. Ναι. Γεια σου. Και ξαφνικά δεν τους εμπιστεύεσαι. Και δεν τους εμπιστεύεσαι επειδή τεχνικά πιστεύεις ότι έχουν λάθος, δεν τους εμπιστεύεσαι επειδή σε βάζουν σε μπελά. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι, okay, άμα εγώ θεωρώ ότι εκεί πέρα τα προβλήματα έρχονται στις δύο εξής ακραίες περιπτώσεις. Η πρώτη ακραία περίπτωση λέει, έχω ένα application, ένα web app, το οποίο ζει χωρίς να γίνεται, δηλαδή διατηρείται, αλλά δεν έχει μια ομάδα η οποία είναι από πάνω. Οκ. Okay. Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις update αυτό και να ακολουθείς? Δεν χρειάζεται να είναι εύκολο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Γιατί, με ποια έννοια? Σκοτίνιασε πολύ. Ναι, θέλω να με πεις. Όχι, έχω δει 12 η ώρα θα βγάλει ήλιο. Α, εντάξει. Περιμένω. Λοιπόν, δεν οφείλει να δουλεύει μία ομάδα θελοντών έτσι ώστε εσύ για το lifestyle business σου να μπορείς να κάνεις εύκολα security updates. Είναι δουλειά το software. Ωραία. Ωραία, να σου πω για μένα ποιο είναι το τέτοιο. Όσο πιο ξεκάθαρο είναι το deal, τόσο το καλύτερο. Το Django για μένα έχει ένα απίστευτα ξεκάθαρο deal. Παιδιά, κάθε 9 μήνες βγάζουμε μια καινούργια έκδοση που έχει breaking changes. Κάθε 2 χρόνια βγάζουμε μια LTS έκδοση, long term support, την οποία θα την υποστηρίζουμε για 4 χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις που μπαίνεις. Κάθε 9 μήνες δεν κάνει breaking changes, νομίζω. Βεβαίως και κάνει. Όχι, ρε, αφού κάνει minor. Δεν έχει Ember το Django. Okay. Δεν έχει Ember, είναι χρονικό. Άρα μπορεί από την 2 στο 2, αν στη 2 δεν έχει breaking changes. Όχι μπορεί, έχει. Okay. Επιλέγουν τι θα βγάλουν. Το ξέρεις από την αρχή. Τα περισσότερα δεν σε αφορούν. Είναι μικρά, δηλαδή πολύ σπάνια θα πάνε να σπάσουν κάτι. Δηλαδή αυτό το σέβονται, δηλαδή να σπάσουν κάτι που θέλει re-architecturing. Έτυχε κάποιες φορές στο Sourceflair, αλλά ήταν ρε παιδί μου όταν αλλάξανε κομβικά σημεία τα οποία έχουν καιρό να αλλάξουν. Αλλά με τα migration είχαμε ένα μεγάλο. Ναι. Γιατί τότε είναι εποχή από το 1.5, 1.6 ή 1.6. Ναι, και στο 1.7 είχε migrations, έχουμε και τις μπλούζες. Εννοείται. Now migrating. Ναι. Οπότε θεωρώ το deal που σου δίνει το Django είναι. Ούτε επαγγελματίες που πληρώνεις δεν σου δίνουν τόσο ξεκάθαρο deal. Okay. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ωραία, εγώ πάω να χρησιμοποιήσω ένα κομμάτι software. Να προγραμματιστώ, βοηθήστε με. Ωραία. Εκεί το καταλαβαίνω. Όσο πιο ξεκάθαρο πας και το βάζεις. Ναι. Και είναι κοινώς αποδεκτό ότι άμα μπει στο να χρησιμοποιήσει Django ή τη χυψή βιβλιοθήκη, αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε και επιλέγεις εσύ αν θα κάνεις update κάθε 4 χρόνια για παράδειγμα, επειδή τόσο με το LTS, ή αν θα κάνεις, ξέρω εγώ, κάθε 9 μήνες ή πιο συχνά, ή αν σου κάνει γιατί κάθε. Το ακούω αυτό και στο κομμάτι της βιβλιοθήκης, ειδικά εντάξει τώρα, αν μιλάμε για το Django, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πρόβλημα γιατί κάνουν security updates ακόμα και σε πολύ παλιές εκδόσεις. Δηλαδή τα πολύ σημαντικά security updates γίνονται και σε εκδόσεις οι οποίες δεν είναι LTS πλέον. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να βρω. Είναι λίγο ρε παιδί μου. Εντάξει, το Django είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Τώρα σε μια άλλη βιβλιοθήκη, εγώ θα έβλεπα ρε παιδί μου. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό που κάνει το Django που λέει ότι ξέρεις τι, θα πάω και θα κάνω breaking changes. Να ο τρόπος που θα πας από το α στο β. Και θα γίνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείς και κινείσαι γρήγορα. Και επειδή όντως δεν σε πληρώνει ο άλλος, έχεις και μια ασφάλεια που λες ότι παιδιά, αυτό μπορώ εγώ να προσφέρω. Είναι take it or leave it. Δεν έχει ρε παιδί μου πολλά πράγματα. Από την άλλη, τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι. Είμαι το Docker. Είμαι μια εταιρεία η οποία δίνει ένα CLI, ένα API. Δηλαδή, δίνω μια διαπαφή, είτε αυτό λέγεται CLI, είτε API, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται από δικό σου κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάποιο CI. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ απλά για να παίξω. Όπως σου πω, δεν είναι το CLI του GitHub, το GH, που το έχω για προσωπική μου χρήση. Και εντάξει, εκεί άμα μου αλλάξει το όνομα μια εντολή, θα σπαστώ στην αρχή ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, θα γράψω την εντολή μετά από την πέμπτη φορά, σωστά. Κάτι το οποίο χρησιμοποιείς όμως σε κώδικα. Ωραία. Άρα μιλάμε για API ή CLI. Πόσο εύκολο είναι να κάνεις εκεί πέρα breaking changes? Εκεί θεωρώ ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο και πολύ πιο δύσκολο να βρεις την ισορροπία μεταξύ του αφήνω τα κολομπαγκάζια πίσω σε κάποια στιγμή και δεν τα αφήνω τόσο συχνά ώστε να εκνευρίσει τον κόσμο. Γιατί θες να συνεχίσουν να είναι πελάτες σου, να είναι χρήστες σου, να είναι στην κοινότητά σου. Ωραία. Στο CLI πιστεύω τα ίδια που πιστεύω για το Django. Είναι ένας client. Δηλαδή, απλά μην το κάνεις update. άμα θες, απλά μην τον κάνεις update. Είναι client. Και για τον Docker σχεδόν το ίδιο, αλλά θα σου πω, γιατί ναι, συζητάμε για APIs, εκδόσεις και όλα αυτά, αλλά και πάλι το Docker είναι κάτι που τρέχει πάνω στον υπολογιστή σου, οπότε μπορείς να ελέγξεις, να μην το κάνεις update. Αυτό που θέλω μετά να συζητήσουμε, θα σου πω, είναι με τα public APIs, αυτά που δεν μπορείς να ελέγξεις, αν κάνεις update, π.χ. το API του GitHub. Αυτό είναι ένα για όλους. Αυτό το θα πάμε μετά εκεί. Οκ, ωραία, πάμε μετά εκεί. Οπότε πάμε στο software, είτε είναι service, είτε είναι CLI, είτε είναι βιβλιοθήκη, οτιδήποτε το οποίο παίρνεις μια κόπια. Οκ. Ναι, αλλά και αυτή η κόπια αναφέρεται σε κάποιο άλλο software πάντα. Δηλαδή, το Docker αναφέρεται στο runtime που τρέχει στον υπολογιστή μου. Άρα, εγώ μπορεί να μην θέλω να κάνω update το CLI, αλλά να θέλω να πάρω τα καινούργια features του server side κομματιού. Οκ. Και εγώ αυτή τη στιγμή θέλω 10 εκατομμύρια, μια τσάντα εκεί κάτω. Δεν τα βλέπω. Όχι, δεν γίνεται. Ειδικά, θα σου πω, όταν παίρνεις κάτι δωρεάν, για μένα. Άστο δωρεάν, είναι προϊόν. Σκέψου ότι το Docker το πληρώνω εγώ. Είναι το Docker Enterprise αυτό. Ωραία. Για μένα, μια σωστή μπίζνα εκεί είναι αυτή που σε σημαντικό βαθμό κάνει τον Docker, ότι όσο με πληρώνεις, εγώ είμαι εκεί και σε υποστηρίζω. Okay. Γι' αυτό για το οποίο με πληρώνεις. Δηλαδή, οφείλεις όσο παίρνεις λεφτά για κάτι, να φροντίζεις αυτό το πράγμα να είναι ασφαλές το λιγότερο. Οκ. Δεν θες άλλο να το υποστηρίζεις αυτό. Σταμάτα να παίρνεις λεφτά γι' αυτό. It's over. Δηλαδή, πώς κάποια στιγμή η Microsoft δεν παίρνω άλλα λεφτά για να κάνω support Windows XP. Ναι. Σταμάτα να παίρνεις λεφτά. Πάντα ATM. Πάντα. Και το όχι μόνο. Το τρελό ήταν ποιος μου το είχε πει. Νομίζω τα προηγούμενα μηχανάκια που βγάζανε τα εισιτήρια στο μετρό. Ναι, ήταν. Windows Vista. Και γιατί ήταν Vista. Πες το κουτσομπολιό, δεν θυμάμαι. Γιατί τα Windows Vista είχαν το μικρότερο memory leak από όλα τα Windows και είχαν το μεγαλύτερο uptime. Και είχαν τα λιγότερα δυνατά restart. Δηλαδή, αν στα Vista πήγαινε να κάνεις το οτιδήποτε, ήταν τραγική η κατάσταση, όλοι το θυμόμαστε. Αν δεν έκανες κάτι και απλά το άφηνες εκεί να τρέχει, είχαν το μεγαλύτερο uptime. Okay. Ναι, μπράβο. Οπότε θεωρώ πως όσο παίρνεις λεφτά πρέπει να είσαι εκεί για τον άλλον. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Πρέπει να σέβεσαι, συγγνώμη, 1 ευρώ παίρνεις 1 ευρώ. Είναι δουλεμένο αυτό το 1 ευρώ. Πάμε σε ένα παράδειγμα το οποίο με απασχολεί αυτή την περίοδο. Ωραία, έχεις ένα CLI. Ναι. Το οποίο είναι γραμμένο σε PHP, τυχαίο παράδειγμα. Okay. Και θες να πας σε Go, γιατί πλέον δεν έχεις τα resource να γράψεις σε PHP, γιατί το CLI έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο και έχει βάλει και το surface το οποίο σε ενδιαφέρει στο CLI είναι το 25% για καινούριους πελάτες. Και έχεις και ένα 75% που είναι επειδή παλιά αναγκαστικά έκανες πράγματα παραπάνω από αυτά που. Για χύψη λόγους δεν έχει σημασία. Έχει ιστορικότητα. Πώς πας στο version 2 του CLI, στο version 3, 5, 4, στο επόμενο version το οποίο είναι κάτι διαφορετικό και θα ξεκινήσει και θα μείνει εκεί. Καταρχάς δεν ξέρεις αν θα μείνει εκεί. Θα μείνει εκεί για το πρώτο τρίμηνο. Ωραία, ναι. Πόσο ok είναι να πεις ότι άμα κάνεις upgrade το CLI στη version 2 δεν θα πάρεις αυτά τα 10 commands που ήθελες πριν, ας πούμε. Τέλεια. Απλά το κάνεις. Το έχω σκεφτεί, ξέρεις τι, υπάρχει τόσος πολλής γκρινιάρης κόσμος στο ίντερνετ, ο οποίος χρησιμοποιεί πράγματα που έχουν φτιάξει άλλοι στο προσωπικό τους χρόνο, που θα μπορούσαν να είναι με το παιδάκι τους αγκαλίτσα, ξέρω εγώ, και κάθονται και γράφουν Go και PHP και δεν ξέρω εγώ τι και τα χρησιμοποιούν τζάμπα. Και αυτοί που τα έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν βολευτεί, θεωρούν ότι άλλοι τους χρωστάνε να συνεχίζουν να είναι βολεμένοι. Όχι. Okay. Πάρτε, θες να πάρεις την έκδοση 2, τέλεια. Ξέχνα τα όλα. Η έκδοση 2 έχει μια εντολή, η οποία λέει τι έκδοση είναι το CLI, δεν κάνει τίποτα. Okay. Για παράδειγμα. Ναι, με τίποτα. Δεν ασχολείσαι. Λες στους άλλους, παιδιά, κρατήστε το παλιό όσοι θέλετε. Mm-hmm. Δεν θα χαλάσει. Είναι ο ίδιος κώδικας, θα είναι και θα παίζει. Όλο το καινούργιο development πάει στο 2. Γιατί κλάνει το γατί. Mm-hmm. Απλά. Ναι, και δίνεις πάντα διαθεσιμότητα του 1. Και πρόσεξε, εκεί καταλήγει, συγγνώμη, σε αυτό το οποίο έλεγε ο Παγώνης την πρώτη φορά που ήρθε. Έχεις λιγότερο άχρηστο software. Mm-hmm. Και άρα κρατάς διαθέσιμο το ένα ενδεχομένως για κάποιον ο οποίος θέλει να παίξει με το παλιό. Κατέβασέ το, εκεί είναι. Να. Δεν το υποστηρίζω. Κάνει, εντάξει, μπορεί να πεις ότι κάνω bug fix σε κάτι το οποίο είναι critical. Και το critical ορίζεται ΑΒΓ. Δεν ξέρω. Αν έχεις χρόνο να το κάνεις, ναι, κάντο. Ναι, θεωρώντας ότι θες να κρατήσεις. Δηλαδή, πάμε στο πώς κρατάω την ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων που χρησιμοποιούν μια υπηρεσία με έναν τρόπο άλλο. Για ένα χρόνο κάνω bug fixes. Έχετε όλοι ένα χρόνο να κάνετε update. Okay. Δίνεις μια περίοδο χάριτος, τη δίνεις. Αν θες να σε κυμπάρεις, δίνεις μια περίοδο χάριτος. Mm-hmm. Okay. Ένα χρόνο. Αλλά πρέπει αυτό το πράγμα, το κόλλημα, επειδή το σκεφτόμουν με το backwards compatibility, πρέπει να σταματήσει. Θέλει βέβαια πάντα μια σκέψη τύπου πρέπει αυτό να το σπάσω τώρα. Docker Compose, άμα θες να πάμε εκεί. Πολύ Compose ωραία. And Go και Python. Πολύ ωραία. Πλέον δεν χρησιμοποιείς το Python, όλο το ξέρεις. Αλλά έχει γίνει πάρα πολύ gradual. Δεν χρησιμοποιώ το Python. Εγώ πολύ καιρό δεν χρησιμοποιώ το Python. Πριν γίνει default. Α, όχι. Εγώ το βάζα μόνος μου, ρε, το Go, το Compose, γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο. Εντάξει, είχε κάτι θεματάκια με το exec. Αυτό. Είδες, είναι τέτοια πράγματα μετά που είναι πιο δύσκολο. Ρε φίλε, δεν μου χρωστάνε κάτι. Mm-hmm. Okay. Μόλις μπει σε αυτό το mood ότι αυτό που χρησιμοποιώ. Είναι άλλο με το να πεις, φίλε, εγώ πλήρωσα για αυτό το iPhone, άσε με να το ανοίξω με ένα κατσαβίδι. Right to repair, θα πάμε και εκεί σήμερα. Όχι, δεν θα πάμε εκεί σήμερα. Θα πάμε αλλού. Φίλε, αυτό είναι δικό μου. Οκ. Okay. Είναι άλλο αυτό. Εκεί έχω απλά μια κόπια τον κόπο κάποιου ανθρώπου. Mm-hmm. Πρέπει να μπούμε σε αυτό το mode. Χρησιμοποιούμε πράγματα τζάμπα, σταματάμε να είμαστε ευχάριστοι, λέμε ευχαριστώ που τα χρησιμοποιούμε αυτά. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε κάτι κάπου, αυτοί ούτε το κάνουν, ούτε οφείλουν να μας λάβουν υπόψη για το αν συμφωνούμε εμείς οι τζαμπατζίδες. Μη σκέφτεσαι πάντα ότι είσαι τζαμπατζής, μπορεί να είσαι κάποιος που πληρώνει μια υπηρεσία. Άμα πληρώνω, εκεί έχω ένα συμβόλαιο. Είτε το τηρείς είτε όχι. Το συμβόλαιο. Αν δεν τηρείς το συμβόλαιο, θα έχουμε θέμα. Αν τηρείς το συμβόλαιο, όλα καλά. Πιστεύω όμως, για να το πάω και λίγο αλλιώς, όταν κάποια πράγματα αρχίζουν και έχουν impact, Django, Docker, κακά τα ψέματα άνθρωποι αρχίζουν και χτίζουν τις business τους γύρω από αυτό. Καλό είναι, για να μην το κάνει κάποιος άλλος, εσύ που το φτιάχνεις, να δώσεις μια υπηρεσία επιπληρωμή υποστήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να βασιστούν σε σένα. Όταν ξεκινήσαμε το Sourceflair, η πρώτη τιμή που είχαμε ήταν $3 για 10 projects. Όχι, $5, ήταν μια ξεφτύλα τιμή. Νομίζω 3 δεν είχαμε ποτέ. Τέλος πάντων, είχαμε βγάλει κάτι 5 και 9, νομίζω 5, 1, 9 για 10. Θα μπούμε να το δούμε, τέλος πάντων. Και συζητούσαμε με κάποιον και βασικά πριν βγάλουμε την πρώτη μας συνδρομή, όταν ακόμα ήμασταν δωρεάν και είχαμε πάει στο Σαν Φρανσίσκο. Και ένας επενδυτής μας λέει, εγώ θα περίμενα αυτό να είναι, ξέρω εγώ, λέει, 25, 30, $50 το μήνα. Και εντάξει, ήμασταν μικροί τότε, ήμασταν 21, 22, κάπου εκεί. 21. Και εγώ φρικάρω, θυμάμαι, γιατί λέω, ωραία, μαλάκα, λέω, $50 το μήνα, λέω, πέρα βρίζεις να δώσεις, $50. Και αυτός λέει, παιδιά, λέει, εγώ δεν εμπιστεύομαι μια εταιρεία μου, κάτι για $5 το μήνα ή 8. Μάλλον δεν το λαμβάνει πολύ σοβαρά αυτό και εγώ θέλω να βασιστώ σε αυτό. Για να βασιστώ, θέλω αυτή η εταιρεία να είναι υγιής. Και να βγάλει χρήματα και να μπορεί να με υποστηρίζει. Ναι. Λοιπόν, αυτό πάει και the other way around. Δηλαδή, όταν κάτι ξαφνικά αρχίζει και έχει impact και άνθρωποι χτίζουν εταιρείες και ζωές γύρω από αυτό εν τέλει, κάπως πρέπει να είσαι εκεί για αυτούς. Όχι δωρεάν, και αν όχι εσύ, κάπως πρέπει να φροντίζει ότι κακά τα ψέματα κάνεις κάτι που έχει impact. Αν θες να είσαι χρήσιμος και να μπεις, α, ωραία, εγώ αυτό το έκανα κατά τύχη και τώρα τραβάω την πρίζα και γεια σου, μπορείς να το κάνεις. Δεν το οφείλεις, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να την πάρεις αυτή την ευκαιρία και να δώσεις λύσεις. Χωρίς να δημιουργήσεις θέμα στη ζωή σου. Αλλά υπάρχουν τρόποι. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε με το Docker, το οποίο λέξεις το Docker Enterprise, εγώ δεν το θέλω, ρε παιδί μου. Mirantis όμως. Πρώτο επεισόδιο Μικρή Κουβέντα, by the way. Τα κάνω έτσι, ξέρεις, να τα πέφτουν πάνω σου να τα βάλεις τα links. Ναι, με το πράγμα. Εντάξει, θα τα links. Πρέπει να πάρουμε ένα clicker που κάθε φορά που πρέπει να βάλουμε κάτι σε κάποιο σημείο του βίντεο να το πατάμε. Ναι. Και μετά να είναι πιο εύκολο να βρεις σημεία για να τα ξαναβάλεις. Και πού θα το βλέπουμε αυτό? Δεν ξέρω. Τι, θα κάνουμε ένα τάκ εννοείς εδώ και θα... Δεν ξέρω, κάτι κάπως. Εντάξει, okay. Θα το βρούμε. Άλλη φορά, όχι τώρα. Αλλά υπάρχει μια λύση. Χρησιμοποιείς Docker στη δουλειά σου για Docker. Mirantis. Δεν το κάνω καν εγώ. Mm-hmm. Χρησιμοποιείς Linux, συγγνώμη, τελειώνω. Red Hat. Οκ. Okay. Ναι, έχεις την κανόνα. Πώς ακούγεται η Red Hat. Όχι, μ' αρέσει. Δεν, πιο πολύ θέλω να το... Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση που είναι σωστή για όλους. Απλά λίγο έτσι να το πλαισιώσουμε. Ξεκινάμε από το βασικό. Είναι Java αυτό που χρησιμοποιείς. Ωραία, τέλεια. Δεν σου χρωστάει κανείς τίποτα. Mm-hmm. Απλά μην παραπονιέσαι. Ωραία, πάμε στα APIs. Και να ολοκληρώσω και κάτι. Όχι. Περίμενε. Πρέπει να είσαι aware ότι εγώ ξεκίνησα και χρησιμοποιώ Django και δεν είμαι αρκετά καλός developer για να το κάνω extend ο ίδιος. Πρέπει να αποφασίσω ότι έχω πάρει το ρίσκο. Αν αύριο όλοι οι developers του Django που είναι ωραία παιδιά το διαλύουμε και πάμε για διακοπές στις Μπαχάμες, θα μείνω ξεκρέμαστος. Mm-hmm. Πρέπει να το ξέρω αυτό. Πρέπει απλά να το ξέρω. Πρέπει να είμαι ενήμερος. APIs. Έλα, μιλάω πολύ. Πες τι πιστεύεις. Εγώ το CLI και το API το πηγαίνω στην ίδια κατηγορία. Δεν είναι όμως. Γιατί το CLI το παίρνεις. Το API είναι ένα κοινό για όλους. Μπορείς να βάλεις versioning και να πεις ότι εγώ το version, το V1, τα endpoints αυτά θα δουλεύουν SAE. Δεν έχει σημασία τι μπορείς να κάνεις. Πρέπει να το υποστηρίζεις. Αυτό πρέπει να τρέχει κάπου. Το CLI είναι διαφορετικό. Είναι μια κόπια που έχεις πάρει. Yeah. Και ήταν, συγγνώμη, είναι και βασικό σημείο που διαφωνώ. Συμφωνώ. Με το Richard Stallman, με τον RMS, ενώ γενικά διαφωνώ μαζί του πολύ. Βάζει μια γραμμή αυτός και λέει κάτι. Όταν αυτό το οποίο χρησιμοποιώ το δικό από σένα είναι ένα API, μια σελίδα, το τι κάνει server, αν είναι open source αυτό που έχει server side, αν είναι οτιδήποτε, εμένα δεν με αφορά. Mm-hmm. Με αφορά τι είναι αυτό που κατεβάζω στον υπολογιστή μου και τρέχει. Okay. Γιατί είναι διαφορετικά. Και όντως είναι άλλο να δίνεις ένα service που είναι black box. Είναι σε κάποιον άλλον το κόστος διαχείρισης. Και άλλο κάτι που έχει εσύ το binary. Δεν σε εμποδίζει κανένας να το κάνεις reverse engineer το binary, άμα θες να το προσπαθήσεις και είσαι τα resources. Εντάξει. Δύσκολα πράγματα, αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λες. Κοίτα, στο API υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει το extend, δηλαδή θέλω να επεκτείνω την λειτουργικότητα. Αυτό είναι γενικά εύκολο. Βάζεις ένα πεδίο. Βάζει ένα καινούργιο endpoint, βάζει τέτοια πράγματα. Το δύσκολο είναι στο να αλλάξει λογική. Εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο να κάνει την αλλαγή. Και εκεί πέρα ενδεχομένως πρέπει να βρει τον τρόπο να συντηρείς δύο εκδόσεις. Δηλαδή θα πήγαινα με τη λογική ότι όταν εγώ χτυπάω ένα API, έχω ένα version header ή ένα /v something, δηλαδή κάπως. Δηλώνω την έκδοση του API την οποία εγώ θέλω να χρησιμοποιώ. Ωραία. Και όταν εγώ κάνω breaking changes πάνω στο API, ή γενικά όταν βγάζω καινούργιες εκδόσεις, πάντα λέω ότι αυτή η εκδόση θα διατηρηθεί για ένα χρόνο, για 6 μήνες. Δηλαδή βρίσκω ένα μοντέλο τύπου Django. Ωραία. Και λέω ότι θα καταλαβαίνω την έκδοση 1,5 για 9 μήνες, για ένα χρόνο, για 4 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Το πόσο μεγάλο θα είναι αυτό έχει να κάνει με το πόσο enterprise είμαι εγώ, πόσο δωρεάν ή πληρωτό είναι το API. Δηλαδή, αυτό το χρονικό νομίζω μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι παρόμοιο αυτό που λέγαμε μέχρι πριν στη συζήτηση. Αλλά το πόσο το κάνω είναι με version headers. Και μετά ξεκινάω εγώ και διατηρώ κάπου την πληροφορία του ποιος χρησιμοποιεί εκδόσεις οι οποίες δεν είναι η τελευταία έκδοση. Οκ. Okay. Δηλαδή, μπορώ εγώ για παράδειγμα να πω ότι φέρνουμε πάντα το latest API, άρα λοιπόν εγώ είμαι latest and greatest, ή μπορώ να λέω ότι φέρνουμε την συγκεκριμένη έκδοση του API. Άμα εγώ χρησιμοποιώ μια έκδοση του API η οποία είναι πάνω από 3 μήνες παλιά, ωραία, ή έχει βγει η επόμενη της 3 μήνες τώρα, μπορώ εγώ να σου στείλω ένα email και να σου πω: φίλε, χρησιμοποιείς παλιά έκδοση, το ξέρεις. Δες τις αλλαγές που έχουν γίνει από εδώ μέχρι εκεί. Από τον νόμο. Για πες. Αν έχεις versions, πρέπει να είναι version το path. Πάντα. Ναι, okay. Άσε το latest, να μην υπάρχει. Μόνο κακό κάνει. Έστω, ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Είναι version το path. Και κάθε φορά που εγώ βγάζω. Εντάξει, προφανώς δεν πας στο API σε κάθε βελτίωση που κάνεις και βάζεις καινούργια έκδοση. Αλλά μπορώ να έχω ένα version που να λέει ότι με το που αλλάξω το σχήμα και βγάλω καινούργιο JSON, αυτό είναι μια καινούργια έκδοση στο API. Οκ. Okay. Είναι το που αλλάξω λειτουργικότητα. Δηλαδή μπορώ να. Λοιπόν, το πάω. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίζεις για πάντα τα versions που έχεις. Δεν είπα για πάντα. Είπα ότι έστω λοιπόν ότι οτιδήποτε είναι μη breaking, δηλαδή βάζω ένα καινούργιο endpoint, επεκτείνω ένα document, κάνω τέτοια πράγματα, δεν αλλάζει η έκδοση. Κάποια στιγμή εγώ πρέπει να έχω τη δυνατότητα να πετάξω τα μπαγκάζια. Βγάζω το V2 το API και ορίζω ποια είναι τα 5, 10, 15 endpoints τα οποία έχουν διαφορές και τι διαφορές είναι αυτά. Το βάζω το κάτω και το γράφω. Ωραία. Και μετά σου λέω, φίλε, έχεις 6 μήνες, 9 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια. Ναι. Που εγώ θα διατηρήσω την παλιά λειτουργικότητα. Ωραία. Αλλά εσύ θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την καινούργια. Και κάθε φορά που χρησιμοποιείς την παλιά, εγώ θα λογκάρω και θα λέω, αυτό το API εκεί που ανοίξει το χρήστη, χρησιμοποίησε την παλιά έκδοση του API. Περνάνε 3 μήνες, σου στέλνω ένα email. Σου λέω, φίλε, σου έχουν μείνει 6 μήνες τώρα. Ναι, αυτό που έκανε το GitHub με τα access token του OAuth που τα περνούσες παλιά σε query parameters και πλέον δεν τα δέχεται. Οκ. Εντάξει, το GitHub βέβαια έβγαλε support 2 χρόνια. Ναι, αλλά οκ. Είχε ένα process και γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή κάπως έτσι ρε παιδί μου να μπορέσεις να το. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο τρόπο να το κάνεις αυτό. Ερωτημένο. Αυτό το API το χρησιμοποιείς τζάμπα ή πληρώνεις? Αν το χρησιμοποιείς τζάμπα, έχεις απλά κάνει. Τους λες, παιδιά, αύριο θα κάνω αυτό. Το κατεβάζεις για 2 μέρες, γιατί βαριέσαι να κάνεις zero downtime update. Ωραία. Όταν πληρώνεις, δίνεις κάποιους μήνες κάποιος να κάνει adapter. Ναι. Πρέπει να βγάλεις ένα guide το οποίο θα είναι για πάντα online. Θα σου πω τι εννοώ. Το οποίο θα λέει migrating from 1 to 2. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να είναι για πάντα online γιατί είναι και φθηνό. Δεν είναι τίποτα. Είναι ένα HTML αρχείο είναι. Δεν πρέπει να πέσει ποτέ από το ίντερνετ. Έτσι ώστε ότι κάποιος να μπορεί να πάρει την έκδοση 1 στην έκδοση 200.000 και να μπορεί να κάνει όλο το. Κατάλαβες. Γιατί είναι φθηνό. Δεν είναι μόνο δικιά σου πληροφορία. Φαντάζομαι είναι πληροφορία που ενδεχομένως έχει χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Να φτιάξει μια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί τα API. Σωστά. Blog posts. Είναι δηλαδή πολλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Σωστά. Και πρέπει πιστεύω πάντα. Ωραία, ξεκινάμε το βασικό. API, τα versions αποκλειστικά και μόνο στο path. Να τελειώνουμε με αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι άλλα versions, όχι headers. Ναι. Okay. Έτσι ώστε το URL από μόνο του να υποδεικνύει κάτι. Δηλαδή, okay. Λοιπόν, οπότε, καταργείς το V1, βάζεις ένα route αφού το καταργήσεις στον load balancer, στο web server ότι έχεις μπροστά που επιστρέφει ένα error message και λέει, λοιπόν, παιδιά, έχει καταργηθεί αυτό, δείτε σε αυτό το link πώς να κάνετε upgrade. Και αυτό μένει για πάντα online, γιατί είναι φθηνό. Ναι, ό,τι είναι slash v1 κάτι. Ναι, και ό,τι είναι φθηνό μπορείς να το κρατάς για πάντα online. Okay. Και φθηνό είναι μια σελίδα HTML και ένα route το οποίο λέει ότι αυτό δεν λειτουργεί και κοίτα εκεί. Λοιπόν, okay. Κλείσαμε αυτό. Τα έχουμε λύσει όλα δηλαδή. Ναι, για μένα σωστό είναι εφόσον έχεις μεγάλο impact να μπορείς και με κάποιο τρόπο να δώσεις πληρωτό support για να βοηθήσει κάποιους. Στην μετάβαση εννοείς. Ναι. Πρέπει να πάρεις λεφτά γι' αυτό. Μαζί σου. Γιατί κάποιοι έχουν χτίσει businesses πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και καλό είναι να μπορείς να τους βοηθήσεις με τα λεφτά τους να πάνε ένα βήμα μπροστά μαζί σου. Mm-hmm. Να τους κονσαλτάρεις, όχι να τους κάνεις εσύ το τέτοιο. Αλλά να σου πούνε, ξέρεις τι. Λοιπόν, ωραία, αλλά πάρε 500 ευρώ να μιλήσουμε μία ώρα, να με βοηθήσεις να βγάλω ένα πλάνο. Πιστεύω ότι πρέπει να το δώσεις. Ποιες είναι αλλαγές, ποιες είναι σημαντικές. Πιστεύω ότι είναι ανθρώπινο να το κάνεις αυτό. Ναι. Θα σου πω ότι σκεφτόμουν από τη στιγμή που. Και είναι κάποια API changes τα οποία κάποιες αλλαγές τις οποίες πρέπει πάντα να τις κάνεις. Και τις σκεφτόμουν εγώ. Εσύ μιλούσα για εκδόσεις. Ένωσε για παράδειγμα API και τώρα σκεφτόμουν ένα άλλο θέμα που προέκυψε τα τελευταία 1-2 χρόνια, που είναι για παράδειγμα upgrade το TLS. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν ποιους αλγόριθμους κρυπτογράφησης υποστηρίζεις στο web browser σου και πότε σταματάς να τους υποστηρίζεις. Γιατί αυτό είναι μια έκδοση. Σου λέει, εγώ πλέον παίζω με TLS 1,3 ή με TLS 1,2 ή. Πάλι πας στο φάσμα και λες πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια σε αυτή τη σύνδεση. Ναι. Δηλαδή, άμα τα δεδομένα που κατεβάζεις είναι το τελευταίο βιντεάκι στο TikTok. Ναι. φαντάζομαι ότι δεν θες πιο πολύ να έχεις μεγαλύτερο κοινό και ενδεχομένως λίγο μικρότερη ασφάλεια. Γιατί εντάξει, αντί να δείξεις τη φάτσα, σου δείξεις τη φάτσα μου. Ναι. Γιατί κάποιος έκανε man in the middle. Μπράβο, αν είναι τράπεζα. Αν είναι τράπεζα, ναι, οκ. Okay. Ίσως θες να πας και να το κάνεις πιο strict. Browser compatibility, πώς το βλέπεις? Εκεί, δηλαδή σε όλα αυτά πάντα προσπαθώ να δω ποιο είναι το φάσμα. Πάλι το φάσμα εκεί πέρα είναι πόσο enterprise είναι ο άλλος. Για παράδειγμα, ο Internet Explorer είχαν πάρα πολύ μεγάλο θέμα γιατί είχαν χτίσει εφαρμογές πάνω σε αυτόν. Παναγία με τον Internet Explorer. Και δεν υπήρχαν. Άμα ήταν software που έπρεπε να παίζει τον ίδιο υπολογιστή που έπαιζε και το άλλο, έπρεπε να παίζει Internet Explorer. Δεν το πιστεύω ότι το έχουμε γλιτώσει αυτό, αλήθεια σου λέω. Εγώ ευτυχώς δεν το είχα σε μεγάλο βαθμό αυτό ποτέ. Όχι, επειδή θυμάμαι ότι με το Sourceflair μας απασχολούσε και δεν βάζαμε, ξέρω εγώ, template literal στη JavaScript γιατί ξέρω εγώ έκλανε ο Internet Explorer 10. Ναι, αλλά μπορεί να πεις ότι ξέρεις τι, δεν με πειράζει. Άμα έχεις Internet Explorer, συγγνώμη, θα σου βάζω και ένα μήνυμα και θα σου λέω, φίλε, sorry. Να. Δεν. Πιστεύω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σπρώχνουμε κιόλας να χρησιμοποιούμε τους τελευταίους browsers. Είναι απίστευτα σημαντικό. Είναι για λόγους ασφαλείας να έχει 1002. Πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Καταρχάς δεν υπάρχει αυτό το ότι έχεις διαφορετικό API για κάθε browser. Ευτυχώς αυτό έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Έχουν κοινό, έχουν κάποια CSS flags λίγο πιο περίεργα, κάτι WebKit, κάτι Firefox, κάτι δεν θυμάμαι τι άλλο έχει. Αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει ομογενοποιηθεί αυτό το πράγμα και όλοι οι browsers. Ο καθένας προφανώς πιέζει από τη μεριά του, αλλά άμα εξαιρέσεις τα bleeding edge standards, ναι, μέχρι και 1-1,5 χρόνο πίσω είναι κανονικοποιημένη κατάσταση, θεωρώ, ναι, από εκεί χοντρικά. Ξέρεις ποιο feature έχει μόνο ο Chrome και πιστεύω ότι θα έπρεπε και πρέπει να υλοποιήσουν ο Safari και ο Firefox? Το WebAuthn. Νομίζω ότι το έχουν βάλει. Ο Safari το έχει βάλει και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Τα WebRTC Insertable Streams. Αυτά είναι, by the way, κάτι που θα δουλέψουμε και με το άτομο το οποίο θα έρθει στην εταιρεία. Αυτά τι είναι? Σου δίνει τη δυνατότητα ο Chrome να παρεμβαίνει στο κάθε frame του WebRTC. Άντε ρε. Και να το πειράζει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό μπορεί να σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι βάζει ένα watermark κάτω δεξιά στην εικόνα και λέει παιδί μου, ξέρεις, μικρή κουβέντα. Καλή ιδέα. Ένα άλλο, όμως πολύ σημαντικό, είναι που μπορεί να έχει το encryption. Επειδή εγώ μπορώ και παίρνω το frame της κάμερας. Άρα εγώ παίρνω το frame, το κάνω decrypt ή το κάνω encrypt για να το στείλω. Ακριβώς. Στο encrypt και αυτό, άμα δεν έχεις αυτά τα insertable streams, είτε είναι απίστευτα πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις, είτε είναι αδύνατο. Ειδικά στο επίπεδο. Άρα βάζεις ένα middleware, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και είναι αυτό το δίνει ο Chrome και είναι πάρα πολύ σημαντικό feature. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε πραγματική end-to-end encrypted συνομιλία στο web μέσα από τον browser. Αυτό είναι standard, είναι... νομίζω ότι η τελευταία έκδοση που βγάλαν νομίζω ότι είναι standard. Δηλαδή είναι working draft, κάτι τέτοιο. Αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι και αυτό, άμα είναι σε αυτή τη διαδικασία, σε 1-1,5 χρόνο θα μπει και αυτό. Δηλαδή δεν θα έχεις το πρόβλημα. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό. End-to-end encryption στα πάντα. Ωραίο. Ναι, γιατί. Vaulty, εννοείται. Και αυτό είναι φοβερό για παράδειγμα. Αυτό πριν 5 χρόνια θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Πριν 3 χρόνια δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ναι, κάναμε ένα προϊόν το οποίο κάνει end-to-end encryption secret στο browser και πες παντού. Το web crypto δεν ήταν πολύ standard πριν από 3 χρόνια. Και ξέρεις, βλέπεις πολλά πράγματα και λες, έλα μωρ τώρα, είναι σημαντικό αυτό. Τώρα τελευταία παίζουμε με web Bluetooth. Και λέω. Είναι σημαντικό μου ρε αυτό να έχω Bluetooth μες στο browser. Ναι, βεβαίως. Γιατί το browser πρώτα απ' όλα είναι ένα sandboxed environment. Ναι, αυτό γενικά είναι πολύ καλό. Και να μιλάς με περιφερειακά. Αυτό σου ανοίγει. Μπορείς να κάνεις strong authentication, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Καλά, και με τη WebAssembly γενικά έτσι πως. Ναι. Φαίνεται. Είναι πιθανό να πάει. Η φάση είναι. Κατεβάζω μια εφαρμογή, την τρέχω containerized πάνω στο browser tab. Το έχει πει ο Solomon Hikes ότι είναι το culmination των Docker containers για τον end user, ας πούμε, κάπως είναι η WebAssembly, κάπως έτσι. Χρησιμοποίησα περίεργες λέξεις. Δεν πειράζει. Ναι. Οπότε, Όπως ξεκινήσαμε. Από τα APIs. Από τα APIs, ναι. Θεωρώ ότι εκεί θέλει μια συνειδητοποίηση μόνο παραπάνω ότι ωραία, φίλε, έκανα κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν 100.000 άτομα. Οκ. Ας προσέξω λίγο κατά πώς θα τους χαλάσω τη μέρα. Κοίτα, στο πόσο backwards compatibility θα κρατήσεις υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Τουλάχιστον δύο στρατόπεδα, μάλλον. Υπάρχει το κρατάω όσο περισσότερο μπορώ backwards compatibility. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσεις ένα καλό migration period και να δώσεις ένα πολύ καλό migration path. Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό το οποίο κάνει το Basecamp με τα προϊόντα του? Περίεργο είναι γενικά. Τι κάνει? Βγάζει ένα προϊόν, το κρατάει για πάντα και όταν έρθει η ώρα να κάνει πολλά καινούργια features που αυτό αλλάζει αρκετά, είναι καινούργιο προϊόν. Δηλαδή είναι Basecamp, Basecamp 2, ξέρω εγώ, Basecamp 3 και πάει λέγοντας. Δεν δέχεται νέα sign-up στα παλιά και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά security, ναι, διατήρηση είναι και αυτό ζώρικο, δεν, ναι, είναι εύκολο. Αυτοί νομίζω αυτοί κάνουν μέχρι και bug fixes κάνουν στα παλιά προϊόντα. Αλλά παίρνουν λεφτά για αυτά. Ναι. Αλλά παίρνουν λεφτά. Αλλά δεν έρχονται να σου χαλάσουν τη μέρα και να σου πούνε ότι. Δεν το κάνει βέβαια κάθε χρόνο. Δηλαδή στα 15 χρόνια, πόσο είναι, 20 χρόνια εταιρεία, έχουν κάνει 3 εκδόσεις του Basecamp. Ναι. Και πάνε για 4, η οποία μάλλον έχει πάει στο. Όχι, όχι, απλά είναι τέτοιο. Αυτό είναι, αυτή είναι η πρώτη φορά, λέει, που το 3 θα το κάνουν 4. Θα κάνει swap. Α, okay. Γιατί δεν έχει breaking changes στην ουσία. Απλά θα είναι τόσο αρκετά αυτά τα οποία θα προσθέσουν που είναι σαν καινούργιο προϊόν, επειδή μου, οπότε θα το ονομάσουν έτσι. Okay. Αλλά δεν έχει breaking change από ό,τι κατάλαβα. Αισθάνομαι ότι δεν θα πάει καλά αυτό, αλλά ναι. Δεν ξέρω. Πάντως το Hey είπαν ότι. Γιατί έβλεπα. Θα το προτείνω και μετά το podcast. Είναι, λέει, το fastest growing το product που είχαν ποτέ. Και σχολίασε ο Jason Fried ότι την πρώτη μέρα που το βγάλανε, το 35% αυτών που το δοκιμάσανε πληρώσανε κιόλας εκείνη τη στιγμή να πάρουν έκδοση. Λίγο NFT μου κάνει να ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω. Είναι εκλικέ προϊόν. Εγώ δεν στηρίζω. Κοίταξε, σου είπα ότι το 35% δώσαν από $100 εκείνη τη μέρα. Είναι ένα fact. Ναι. Αυτό πάντως που μου έκανε εντύπωση που είπε και είναι το ότι του έλεγε ο Jason Calacanis, κάπως καταλήξαν στο ότι προβλέπεται να έχουν κάποιους δεκάδες χιλιάδες χρήστες, ρε παιδί μου, τους πρώτους μήνες. Επιπληρώμη πελάτες και είπε ο Jason Fried ότι ναι, δεν είναι πολύ καλό business αυτό, θέλουμε πολύ παραπάνω. Και του λέει ο άλλος, τι λέει, ναι, λέει, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι στην ουσία αντιστοιχεί ένα $8 το μήνα ο καθένας έχουν support requests πολλά. Και αν θες να κάνεις, ναι, και αν θες να κάνεις καλό support request στο B2C, γιατί είναι στην ουσία το πρώτο B2C που θα είναι πραγματικά δύσκολο, λέει. It's not a good business. Κάνα καλύτερο προϊόν. Ναι, προφανώς, ρε παιδί μου. Απλώς σου λέω ότι αν εσύ θες όντως, γιατί λέει εμείς παλεύουμε να απαντάμε σε μία ώρα στα πάντα. Αν θες να δίνεις μια καλή υπηρεσία με καλό support ανθρώπων, το B2C είναι δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο και γι' αυτό βλέπεις εταιρείες οι οποίες πάνε full B2C. Η Google δεν τους βρίσκει στο support. Ναι, αυτό σχολιάζει κιόλας. Και σχολιάζει ότι ένα από τα μεγάλα του προβλήματα με το Apple Pay που θέλαν να τους υποχρεώσουν να βάλουν Apple Payments ήταν ακριβώς αυτό, ότι εμείς, ρε παιδί μου, άπαξ και χρησιμοποιεί Apple Payments για όλα τα billing issues, τα θέματα με το billing, πρέπει κάποιος να μιλήσει με την Apple. Okay. Η Apple λέει, μπορεί και να μην σου απαντήσει, αλλά αν σου απαντήσει παίρνει 5 μέρες, σίγουρα πάνω από 2. Okay. Εμείς, λέει, θέλουμε να απαντάμε σε μια ώρα, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό που μας πληρώνει. Δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή την υπηρεσία με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι όμως, ρε παιδί μου, έχεις έναν dashboard που βλέπεις τι έχει γίνει στο billing του Apple Pay. Όχι, αυτό σχολιάζει. Είναι πολύ, δεν μπορεί να κάνει hook το Apple billing επάνω στο δικό σύστημα. Δεν έχουν APIs και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να δώσεις refunds, εκπτώσεις, όλα αυτά δεν μπορείς. Οκ. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά σχολιάζει ακριβώς αυτό, τέλος πάντων, ότι το B2C είναι ένα διαφορετικό τέρας που είναι το να δώσεις υποστήριξη εκεί. Θέλεις μεγάλο scale και είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι ζώρικο γενικά το B2C. Γενικά το B2C θα έλεγα ότι είναι δύσκολο. Γιατί ενώ, ρε παιδί μου, το μεγάλο που μπορείς να κάνεις είναι πολύ πιο όμορφο και γρήγορο, ναι, και λοιπά. Έχει πόνο. Δεν είναι εύκολο τα πράγματα. Θέλω να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή. Δηλαδή ένα προϊόν B2C. B2C όμως legit B2C, όχι για developers, για όλους. Okay. Το Vaulty θα μπορούσε να ήταν κάτι τέτοιο. αλλά να είναι, ξέρεις, marketed έτσι αρκετά, το θεωρώ αρκετά... Έχουμε καταρχάς B2C προϊόν. Έχουμε B2C προϊόν, παιδιά. Θα το προτείνω στο τέλος. Ναι, και τώρα. Αλλά ναι, και τώρα, παιδιά. Λοιπόν, άμα έχετε καθαριστήριο, βασικά θέλετε να στείλετε ρούχα καθαριστήριο και δεν προλαβαίνετε να πάτε, sparklin.gr. Ναι. Τα παραγγέλνετε όλα από εκεί. Μπομπάτο. Ναι. Έρχονται, τα παίρνουν από το σπίτι σας, τα φέρνουν και είναι όλα πολύ ωραία. Σε όλη την Αττική. Ναι, σωστό. Ή σε όλη την Αθήνα. Σε όλη την Αττική. Τέλος πάντων, παιδιά, θα το πει. Εκεί πέρα είναι και λίγο ο ορισμός του τι θεωρείς Αθήνα και τι θεωρείς Αττική. Δηλαδή, δεν ξέρω αν φτάνουμε μέχρι τη μαγούλα, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι κάποιες παραγγελίες που ήταν πιο μεγάλες, πιο έξω, τις κάνουμε απλά διαχειριζόνται λίγο πιο. Manual. Ναι. Cool. Γενικά δύσκολα πραγματάκια. Ναι, λοιπόν, backwards compatibility, wrap up. Πες μου τη γνώμη σου μέσα σε μία πρόταση. Πας μπροστά όταν πιστεύεις ότι χρειάζεται να πας μπροστά και δίνεις τον τρόπο να πας από το α στο β με καλή υποστήριξη σε αυτό το μεσοδιάστημα. Ναι. Συμφωνώ απολύτως και προσθέτω ότι είσαι ξεκάθαρος στο πώς λειτουργεί το roadmap, πώς να το πω. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις, μην έρθει ο άλλος και σε κουράσει με πράγματα τύπου I didn't sign up for this shit. Γενικά δεν έκανε sign up για κάτι, αλλά λέμε. Ωραίο. Cool. Προτάσεις. Πριν τις προτάσεις, να πούμε επίσης ότι προσλαμβάνουμε. Το λέμε εδώ. Ναι, παιδιά, η Logic προσλαμβάνει έναν web developer. Μέχρι την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή 17 Απριλίου. Αυτό, παραπάνω λεπτομέρειες εδώ. Γράφουμε ωραία πράγματα. Django, View. Θα ψάχνω το χέρι σου να δώσω όλο το βίντεο που είναι το. Εντάξει, όχι, θα τα ακούσουμε. Να σου πω κάτι. Θα το κάνω εγώ, φίλε, και θα σου πω σε ποια λεπτά είναι. Όχι, δεν έχω θέμα. Αυτό το ακούω πάντα το βίντεο. Πριν το βγάλω. Απλά στο επειδή αυτό μου αρέσει. Εγώ κάνω τη βλακή και το ακούω αφού το βγάλω μερικές φορές. Γιατί προτιμώ να το κάνω από πριν. Εντάξει. Anyway. Αυτό. Προτάσεις. Τι θες να προτείνεις? Έχει αρχίσει το κεφάλι μου και χαλάει, Ωραία, τότε προτείνω εγώ. Πες και θα μου έρθει σίγουρα. Ένα podcast λέγεται This Week in Startups που είναι από έναν investor που λέγεται Jason Calacanis. Δεν είναι Calacanis. Μπορεί, παιδιά. Ναι. Το Καλκάνι πάντως είναι ένα μαλάκιο, δεν είναι? Οπότε... What? Ναι, νομίζω. Okay. Όχι, ένα ψαρικό. Τέλος πάντων, παιδιά, This Week in Startups. Αυτό. Έλα, θα το θυμηθώ, δεν γίνεται. Είχα σίγουρα κάτι να προτείνω σήμερα. Θα μου δώσω ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Βεβαίως, θα κάτσω να κάνω. Κάνε λίγο. Σχόλαρη, λίγο. Ναι. Μπορώ να μιλήσω λίγο παραπάνω, αν θέλεις, σκέψου εσύ, να μιλήσω για θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν. Για πες, ναι. Λοιπόν, ανεθυμήθηκα, αλλά πες. Για πες, θα το κλείσουμε στο τέλος. Ωραία. Λοιπόν, Twitter Communities. Ναι. Το οποίο έχει χαβαλέ, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Είναι καινούργιο, ένα καινούργιο feature. Και συγκεκριμένα το Greek Tech Community, κάπως έτσι λέγεται. Που μας έκανε invite ο φίλος, ιντερνετικός φίλος, ο Greek Analyst. Έχω καεί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, έχει μπλοκάρει το κεφάλι μου. Αυτό έχει χαβαλέ, νομίζω μπορεί να μπει οποιοδήποτε, δεν νομίζω ότι είναι κλειστή με κάποιο τρόπο. Θα δω αν υπάρχει κάποιο link, κάτι να βάλουμε κάτω. Αυτό. Έχει χαβαλέ. Πολύ ωραία. Τίποτα, λίγα παραπάνω λόγια για θέσεις εργασίας. Είναι full stack, γράφουμε κατά βάση Django, Docker, όλα αυτά τα κόλπα. Tailwind, Vue.js χρησιμοποιούμε τελευταία. Next, εννοείται. Έχουμε αρχίσει και βγάζουμε και κάποια πράγματα open source. 11t επίσης. 11t. Για τη μικρή κουβέντα.fm και γενικά για static πράγματα. Θα δουλέψουμε σε projects όπως το Remote Work Cafe, το Vaulty, το Sparklin. Ένα κάρο ωραία πράγματα. Και τα υπόλοιπα που έρχονται και δεν έχουμε πει ακόμα. Φανταστικά. Έτσι δεν είναι? Τέλεια. Λοιπόν, πού μας βρίσκουν? Μικρή κουβέντα.fm. Καταπληκτικά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα.